Ανάστευση, ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό η κυρία Παναγιωτοπούλου, συντάκτρια γνωμοδότησης εκ μέρους Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων λυπάται που τόσο στην ανακοίνωση για το σχέδιο στρατηγικής για την νόμιμη μετανάστευση, όσο και στο κείμενο που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, ελάχιστα αναφέρεται το πρόβλημα της ισότητας των γυναικών. Καλούμε λοιπόν την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου με αρμοδιότητα στον τομέα αυτό να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε στο συντονισμό των πολιτικών για την νόμιμη μετανάστευση να προασπίζεται ειδικά το δικαίωμα των γυναικών μεταναστριών που υφίστανται διπλή διάκριση και να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση η οποία προωθεί τα δίκτυα των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης των ευάλωτων συνανθρώπων, των γυναικών και των παιδιών. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της σφαιρικής προσέγγισης των πολιτικών της νόμιμης μετανάστευσης που περιλαμβάνουν μέτρα ένταξης με αμφίδρομη δράση για την ενίσχυση αποδοχής από τις κοινωνίες αποδοχής, τόσο και ενίσχυση της βούλησης των μεταναστριών και μεταναστών να ενταχθούν. Σε αυτό βοηθούν πολύ οι γυναίκες και οι οικογένειες, των οποίων πρέπει να διευκολύνεται η συνένωση με ανεξάρτητο καθεστώς, να καταπολεμούνται οι διακρίσεις της κοινότητας καταγωγής, οι ακροτηριασμοί, καταναγκαστικοί γάμοι, πολυγαμία, εγκλήματα τιμής, κάθε μορφή βίας και να ενισχύεται η νόμιμη αξιοποίηση των προσόντων των γυναικών. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχουν οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ντόλ, για 5 λεπτά.